Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκαν στις ευσεβέσι κατεναντίον θαρουμένος και τόσον θυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της ευσεβέσι κατεναντίον θωρού. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το Σάββατο το απόγευμα στα εγγένεια του σύγχρονου φροντιστήριου μέσης εκπαίδευσης πρότυπο μάθησης. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος να υποδεχθεί τους μαθητές, δίνοντας όλα τα εχέγγυα της σύγχρονης υπεύθυνης αλλά και ευχάριστης μάθησης. Άλλωστε, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί στήρα μετάδοση γνώσης, καθώς αυτή αποδεικνύεται αναποτελεσματική αν δεν συνδυαστεί με την αξιοποίηση πλέον της νέας τεχνολογίας, το επιστημονικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, την ανάγκη εστίασης στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και φυσικά το μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να είναι ελκυστικό για το μαθητή. Όλα τα παραπάνω φρόντισαν να διασφαλίσουν οι υπεύθυνοι του πρότυπου μάθησης, δικαιώνοντας έτσι και τον τίτλο που επέλεξαν. Ολιγομελή τμήματα, διαδραστικός πίνακας, έμπειροι καθηγητές είναι οι βασικές αρχές που εμπνέουν τους ιδιοκτήτες και τις οποίες αποτύπωσαν στο νέο χώρο και στη δουλειά τους. Ένας νέος χώρος που πραγματικά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Έχουμε διδαχθεί στη ζωή μας από τους προγόνους μας ότι σημαντικό αρχίζουμε στη ζωή να το αρχίζουμε επικαλούμενοι τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Έτσι λοιπόν τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού εγγενιάζοντας μια νέα προσπάθεια δύο νέων παιδιών του Κωνσταντίνου και του Αθανασίου, οι οποίοι σπούδασαν, ο ένας φιλόλογος, ο άλλος μαθηματικός, όπως βλέπουμε, και είναι προς τιμήν τους ότι επέστρεψαν στην πόλη, στον τόπο, ούτως ώστε να δραστηριοποιηθούν εδώ, εγγενιάζοντας και από τη νέα τώρα σχολική χρονιά, αρχίζοντας τα μαθήματα στο πρότυπο φροντιστήριο μάθησης. Εμείς όλοι ήρθαμε εδώ σήμερα να σας ευχηθούμε. Πρώτα βέβαια να σας δίνει ο Θεός υγεία και δύναμη στο έργο αυτό το οποίο πρόκειται να επιτελέσετε. Βέβαια εκείνο που χρειάζεται σήμερα οι νεότερες, τα παιδιά μας, είναι βέβαια να τους εφοδιάσουμε με γνώσεις, αλλά θα πρέπει παράλληλα να τους διδάξουμε και παιδεία. Γιατί δυστυχώς στο θέμα της παιδείας, γενικότερα ο λαός μας έχει ελλείμματα αυτήν την στιγμή. Σήμερα βέβαια χαίρονται και αμείβονται και οι κόποι των γονέων σας, οι οποίοι χρόνια κουράστηκαν, μόχθησαν να σας βοηθήσουν τόσο ώστε να φτάσετε σε αυτήν την ημέρα. Εύχομαι λοιπόν όλα να πάνε καλά, με τη χάρη και με την ευλογία του Θεού. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία πέρα από το ίδιο το φροντιστήριο και το μαθητή είναι η ευαίσθητη ματιά και κυρίως αντιμετώπιση των ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την κρίση, των μακροχρόνια ανέργων, των μονογονεϊκών και πολυτεκνών οικογενειών, αφού οι κύριοι και τύπης και Αθανασιάδης φρόντισαν ώστε να μην στερηθούν τα παιδιά τους το δικαίωμα στη γνώση, προσφέροντας έκπτωση στα δίδακτρα και ειδικά προνόμια για τους πληττόμενους αυτούς συμπολίτες μας. Έτσι, ο νέος χώρος γίνεται πράγματι πρότυπο μάθησης, αφού εκπαίδευση σημαίνει παροχή γνώσης σε συνδυασμό με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Διαφορετικά, η έννοια εκπαίδευση χάνει τη σημασία της. Γνώση, λοιπόν, και κοινωνική ευαισθησία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το πρότυπο μάθησης.